Εμεί, επειδή γενικεύτηκε και απ' άλλο προηγούμενο μιλητή, γενικεύτηκε το ζήτημα. Δεν αφορά μόνο τα μέθανα, τώρα την τριζινία. Αφορούσε χθε τον πόρο, προχθέ, μάλλον χθε, μόλι χθε τη Σαλαμίνα. Εμεί λέμε, θα το πω έτσι πολύ σύντομα αυτό και να μην πλατιάζει, ο τρόπο ανάπτυξη αυτού του τομέα με την μορφή που επιλέγεται από τι μέχρι σήμερα κυβερνήσει διαδοχικά είναι ένα ζήτημα που απασχολεί σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό τα λαϊκά στρώματα στην περιοχή μα, γιατί είναι πραγματικά καταστροφικό. Η ανάπτυξη αυτών των βιομηχανικών ουσιαστικά εγκαταστάσεων με τον τρόπο που επιβάλλουν οι επιχειρηματίε του κλάδου αποβλέπει μόνο στην αύξηση τη κερδοφορία του. Είπα την προηγούμενη φορά που το επαναλάβω, πάνω από το 80%, πολύ παραπάνω εξάγουν και ο κόσμο ψάρι φθηνό, δεν τρώει. Το λέω έτσι απλά. Ταυτόχρονα, στο περιβάλλον, γιατί γι' αυτό πιο πολύ μιλάμε σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο πλήγμα το οποίο αναμένεται να μεγενθηθεί, να μετατραπεί ενδεχομένω σε μια αναστρέψιμο. Είναι γενικότερε θέσει μα αυτέ που διάβασα. Το επιβεβαιώνει αυτή η σημερινή πρόταση υπε περιβαλλοντικής μελέτη. Το επιβεβαιώνει, κοιτάξτε, από 56 στρέμματα στρέ 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 υπαρκουσών εγκαταστάσεων, η πρόταση σήμερα πάει στα 260 στρέμματα, υπέρ Από 558 τόνους παραγωγής πάει στους 4.360 υπερεφταπλάσια. Και δεν είναι μόνο η περιοχή Νατούρα, το μόνο καταλαβαίνετε πως το λέω, δεν είναι, δεν είναι ας πούμε ε, η, η εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού που κάνει εκεί παρατηρήσεις η, 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 υπηρε, η υπηρεσία ας πούμε, σα, όσα γίνονται. Υπάρχει ένα ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο, στο να μην πάρουμε δηλαδή κατά καθαρό, ότι η υπηρεσία η ίδια διαπιστώνει ότι στη χωροθέτηση της ζώνης ένα στο στενό μεθάνων, που είχαν ζητήσει οι εφιστάμενες ηχθιακαλλιέργειες του κυρίου Σταμάτη Σταύρου και Αγία Μαύρα εισηγήθηκε αρνητικά. Πώς σήμερα όμως αυτό πηγαίνει με παρατηρήσεις του στυλ ε, να επαναξεταστεί η υπόψη χωροθέτηση. Είναι σαφές συνάδελφοι. Πρέπει να είναι απόλυτα αρνητική η παρατήρησή μας για αυτά που αναφέραν και άλλοι ομιλητές και ε, για τις εκτάσεις που ανέφερα πριν και για τα έργα υποδομής που δεν υπάρχει καμία ε, να το πω έτσι, εγγύηση, αν δεν πάρουμε το κατά. Σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που μένουν από το χρόνο μιλία, μια και ο πρόεδρο αδειμονεί, υπήρχε μια ένταση σήμερα για μένα ανεξήγητη. Μην πω τώρα και εκφράσει που ακουστήκαν, μια την τόνισα. Και ακούστηκε, έχει σημασία και με το πώ θα αποφασίσουμε, κατά τη δική μου γνώμη. Ακούστηκε και περί του πολίτου. Δεν έχει πάει στην αγωγή του πολίτου. Λοιπόν, όταν ήμουν εγώ μαθητή, αγωγή του πολίτου ήταν του Θεοφύλακτου Παπακοσταντίνου. Και είχαμε την μεγάλη τύχη, αυτή που βρεθήκαμε στην τάξη τότε, να έχουμε ένα καθηγητή που είχε ήθο πραγματικό και μα είπε: Το βιβλίο αυτό δεν το χρειαστούμε. Πάρτε το σπίτι σα. Ό,τι είναι να πούμε, θα τα πούμε εμεί με δικά μα λόγια. Υπάρχουν στιγμέ που το, να το πω έτσι, η απάντηση πρέπει να περνάει τα τετριμένα και να σηματοδοτεί σαν ερετό όργανο που είμαστε στην πολιτεία ότι δεν πάει άλλο με τις πολιτικές σας και εδώ είναι τα παιχνίδια και τα παιχνίδια σα. Δηλαδή, να τροφοδοτείτε του επιχειρηματίε, εμεί να κάνουμε μια ψήφιση που ουσιαστικά για αυτού είναι μαϊμού να μα αγνοούν, για να μην πω ποιε και εμεί να προχωράμε. Όχι. Πρέπει να του δώσουμε να καταλάβουν καλά ότι είμαστε σε απόλυτη άρνηση με αυτό το σχεδιασμό.